πολύς ο μισθός ημών εν το ουρανό, και ο Άγιος Νικόλαος που αναδείχθηκε μέγας εις την αρετήν και εις την φιλανθρωπία και εις την πραότητα και εις την αγάπη, έχει πολύ μισθό εις τον ουρανό, τον οποίον και απολαμβάνει, αλλά και πολύ μας βοηθεί. Ο Άγιος εκτός των άλλων αναδείχθηκε και ομολογητής της Ορθοδοξίας. Διαβάζουμε εις το συναξάριόν του, κατά την εποχή της βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ανεφάνει στην Αλεξάνδρεια ο αιρετικός Άριος. Αυτός ήταν αρκετά πεπαιδευμένος κατά τα στοιχεία του κόσμου. Είχε τη μόρφωση την εξωτερική, την θύραθεν, και στην αρχή έδειχνε ότι ήταν ευλαβής. Αυτόν ο Άγιος Πέτρος, ο μάρτης και αρχιερεύς, εχειροτώνησε διάκονο, και αφού εχειροτονήθη, άρχισε να λέγει λόγια βλάσιμα κατά του Θεού, ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός αληθής, αλλά κτίσμα και ποίημα του Θεού, δημιούργημα δηλαδή, και ότι υπήρχε καιρός ότε ούκιν, κατά τον οποίο δεν υπήρχε ο Υιός και υπήρχε μόνο ο Πατέρας. Έτσι υποτιμούσε τον Χριστό και τον κατεβίβαζε, ενώ είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ομότιμος, ισότιμος με τον Πατέρα. Βλέποντας ο αρχιερεύς, ο Άγιος Πέτρος, ότι είναι βλάσιμος ο διάκονος, τον απομάκρυνε από την διακονία. Μετά τον θάνατο του Πέτρου, έλαβε την αρχιεροσύνη της Αλεξανδρίας ο Αχιλλάς, από το 311 έως το 312. Αυτός επανέφερε τον Άριο εις την Ευσέβεια και τον χειροτώνησε πρωτοπρεσβύτερο Αλεξανδρίας. Όσο ζούσε ο Αχιλλάς, διατηρούσε την Ευσέβεια ο ασεβέστατος Άριος. Όταν όμως απέθανε ο Αχιλλάς και ανήλθε εις τον θρόνο της Αλεξανδρίας ο Άγιος Αλέξανδρος, από το 313 μέχρι το 328, άρχισε πάλι ο άθλιος αυτός να βλασφημεί ακόμα περισσότερο κατά του Χριστού. Βλέποντας ο αρχιερεύς ότι όχι μόνο αυτός δεν διορθώνεται, αλλά και άλλους παρέσυρε στην πλάνη του, τον καθήρισε και τον αναθεμάτισε. Αυτός όμως εξακολουθούσε να κηρύσει τα σαθρά του δόγματα και παρέσυρε στη μυαρή του αίρεση και πλάνη και τον Ευσέβιο τον Μητροπολίτη Νικομιδίας και τον Παυλίνο τον Αρχιερέα της Τύρου και άλλων Ευσέβιων πάλι ονόματι Μητροπολίτη Κεσαρίας, και όχι μόνον αυτούς αλλά και πολλούς άλλους κληρικούς και αρχιερείς. Βλέποντας ο Μέγας Κωνσταντίνος τη σύγχυση της Εκκλησίας, έστειλε παντού διαταγές να συναχθούν όλοι οι αρχιερείς και οι πρώτοι των μοναχών στην πόλη Νίκαια και να συνδιαλεχθούν με τον Άριο για να αποδειχθεί ποιος είναι ο πτέστης και ο βλάσφημος, να ξεκαθαριστεί το θέμα. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν το έτος 325 αρχιερείς 232 και ιερείς, διάκονοι και μοναχοί 86, συνολικά δηλαδή 318 θεοφόροι πατέρες. Και βλέπουμε εδώ ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά μιας οικουμενικής συνόδου. Δεν λαμβάνουν μέρος μόνο οι προκαθήμενοι των κατατόπους εκκλησιών, ούτε επιλεγμένοι κάποιοι επίσκοποι, όπως συνέβη τώρα σε αυτή την λεγόμενη σύνοδο της Κρήτης, αλλά και οι πρεσβύτεροι επίσης λαμβάνουν μέρος, και διάκονοι και μοναχοί απλοί.
ήσαν δε έξαρχοι και πρώτοι της Αγίας αυτής πρώτης Οικουμενικής Συνόδου οι εξής: Σίλβεστρος, Πάπα Ρώμης, Πάπας Ρώμης, Μητροφάνης, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, Αλέξανδρος, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, έχοντας ως βοηθόν του τον Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος τότε ακόμα ήταν διάκονος. Ευστάθιος, Πατριάρχης Αντιοχίας, Μακάριος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων και Επαφνούτιος ο Ομολογητής, Σπυρίδων Αρχιερεύς Τριμηθούντος και άλλοι, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Μέγας και Θαυματουργός Νικόλαος. Και όταν ο βασιλεύς εκάθισε εις τον θρόνο του ταπεινά, εκάθισαν από κάθε μέρος του από 159 πατέρες. Και έγινε συζήτηση με τον Άριο, με πολλή αγωνία, όπως λέγει εδώ το Συναξάριο. Βλέποντας ο Άγιος Νικόλαος ότι ο Άριος προσπαθούσε να αποστομώσει όλους τους αρχιερείς, βλέποντάς τον να αντιλέγει ακόμα και σε υπερφυσικά σημεία, όπως αυτό του Αγίου Σπυρίδωνος, που με το κεραμίδι έδειξε την Αγία Τριάδα, δηλαδή πήρε στα χέρια του ένα κεραμίδι και με την προσευχή του ανελήθη αυτό στα τρία στοιχεία, στη φωτιά, στον πυλό που έμεινε στο χέρι του και στο νερό που έπεσε κάτω, δείχνοντας έτσι τον ένα Θεό, ο οποίος όμως είναι τρία πρόσωπα, είναι τρισυπόστατος. Και όμως ο Άριος δεν δεχόταν και απέδιε ακόμα και αυτά τα υπερφυσικά σημεία στον διάβολο. Και τότε ο Άγιος Νικόλαος Αγανακτήσας έδωσε σε αυτόν ένα τέτοιο ράπισμα, ώστε εσύστησαν τα μέλη του. Βέβαια αυτό το ράπισμα δεν ήταν από μίσος εναντίον του Αρίου, αλλά από μίσος εναντίον της αιρέσεως. Διαμαρτυρόμενος δε ο Άριος λέγει στον βασιλέα: «Βασιλεύ δικαιότατε, είναι δίκαιον έμπροσθεν της βασιλείας σου», μπροστά σου δηλαδή, «είναι σωστό να κτυπά κανείς τον άλλον. Εάν μεν έχει λόγον, ας ομιλεί, όπως και οι υπόλοιποι πατέρες. Εάν όμως είναι αμαθής, ας σιωπά, όπως και οι όμοιοι του». Έμεσα δηλαδή κατηγορεί τον Άγιο ως αγρίκο. «Γιατί να με ραπίσει έμπροσθεν της βασιλείας σου». Ακούσας αυτά ο βασιλέας λυπήθηκε πολύ και λέγει στους αρχιερείς: «Άγιοι αρχιερείς, ο νόμος προστάσει να κόπτεται το χέρι εκείνο ο οποίος θα τολμήσει μπροστά στον βασιλέα να κτυπήσει κάποιον. Αφήνω όμως να κρίνει την πράξη αυτή η αγιότητά σας». Απάντησαν οι αρχιερείς και είπαν: «Βασιλεύ, ότι μεν κακώς έπραξε ο αρχιερέας, το ομολογούμε όλοι μας. Όμως σε παρακαλούμε, τώρα μεν ας τον αποβάλουμε από τη σύνοδο, ας τον φυλακίσουμε και μετά το τέλος των εργασιών της να τον καταδικάσουμε, να τον καταδικάσουμε και εμείς και εσύ». Αφού λοιπόν επετίμησαν και φυλάξαν τον Άγιο, εφάνηκαν κατά τη νύχτα εκείνη εις τη φυλακή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η Υπεραγία Θεοτόκος και του λέγουν: «Νικόλαε, γιατί είσαι φυλακισμένος?» Και ο Άγιος απεκρίθη: «Για την ειδική σας αγάπη». Λέγει προς αυτόν ο Χριστός: «Λάβε αυτό». Και του έδωσε το Άγιον Ευαγγέλιον. Η δε Θεοτόκος του έδωκε το αρχιερατικό ομοφόριο. Δηλαδή, ενώ οι άνθρωποι είχαν σχεδιάσει φυσικά να τον καθαιρέσουν και να τον τιμωρήσουν και ίσως και να του έκοβαν και το χέρι, και οι αρχιερείς μάλιστα, ο Κύριος μας και η Υπεραγία Θεοτόκος τον τιμούν και του δίνουν αυτά τα οποία είναι και διακριτικά της αρχιεροσύνης, δηλαδή το ομοφόριο καθώς και το Ευαγγέλιο, αφού ο αρχιερεύς είναι ο κατεξοχήν υπεύθυνος για να κηρύσει το Ιερόν Ευαγγέλιο. Την επαύριον μερικοί γνωστοί του έφεραν στον Άγιον Άρτο και βλέπουν ότι ήταν λυμμένος από τα δεσμά, γιατί
Με το που εμφανίστηκε ο Κύριος και ο Θεοτόκος και τον τίμησαν με αυτόν τον τρόπο τον Άγιο, λύθηκαν και τα δεσμά του. Και στο νόμο του εφορούσε το ομοφόριο και στα χέρια του κρατούσε και αναγίνωσε και το Άγιον Ευαγγέλιον. Αφού τον ρώτησαν δε πού τα βρήκε, τους είπε όλη την αλήθεια. Όταν έμαθε αυτά ο βασιλεύς, τον έβγαλε από τη φυλακή και του ζητούσε συγχώρηση. Και το ίδιο έκαναν και οι υπόλοιποι αρχιερείς. Και όταν διαλύθηκε η σύνοδος, επέστρεψαν όλοι οι αρχιερείς, όπως και ο Άγιος Νικόλαος, στην επαρχία του. Έτσι αυτό είναι ένα από τα σημεία, τα θαυμαστά του Αγίου Νικολάου που διαβάζουμε στο βίο του όταν ήταν ακόμα ζών, που σχετίζεται με την ορθόδοξη πίστη. Και βλέπουμε τον Άγιο να γίνεται ομολογητής, θαραλέος, υποστηρικτής της αλήθειας του ορθού δόγματος για τον Χριστό μας, του χριστολογικού δόγματος. Αλλά έχουμε ακόμα ένα ομολογιακό γεγονός της ορθόδοξης πίστης του μετά το θάνατο, της ορθόδοξης πίστης από τον Άγιο Νικόλαο μετά το θάνατό του. Και ποιο είναι αυτό? Το λείψανο του Αγίου Νικολάου βρισκόταν στα μοίρα της Λυκίας, εκεί που ήταν το ποιμνιό του. Αλλά κατά το έτος 1080 μετά Χριστόν έγινε μεγάλη επιδρομή των Ισμαηλιτών κατά των Ρωμαίων και υπήρχε κίνδυνος το λείψανο του Αγίου να πέσει στα χέρια αυτών των απίστων και να πεταχθεί. Γι' αυτό και παρουσιάστηκε σε οπτασία ο Άγιος Νικόλαος σε έναν ευλαβή ιερέα στην πόλη Μπάρι της Ιταλίας. Παρουσιάστηκε και του είπε να πει στον αρχιερέα της πόλης και σε όλη την εκκλησία να πάνε στα μοίρα της Λυκίας για να παραλάβουν από εκεί το λείψανό του και να το φέρουν στον Μπάρι της Ιταλίας. Και έτσι και έγινε. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που διηγείται την μετακομιδή αυτή των λειψάνων του Αγίου Νικολάου, λέει και για την μεγαλοπρεπή και ευλαβέστατη υποδοχή που έκανε χριστιανή του Μπάρι στον Άγιο την 9η Μαΐου του 1081 μετά Χριστόν. Και ως γνωστόν εκείνη την ημέρα γιορτάζουμε κάθε χρόνο την μετακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νικολάου από τα μοίρα της Λυκίας όπου ήταν επίσκοπος εις τον Μπάρι της Ιταλίας. Επίσκοποι, ιερείς και μοναχοί και όλοι οι χριστιανοί, άντρες, γυναίκες, γέροντες και παιδεία, όλο το πλήθος του λαού βγήκαν με λαμπάδες και θυμιάματα, ψάλλοντες ύμνους και οδές στον Χριστό και στον Ιεράρχη του, τον Άγιο Νικόλαο, για να υποδεχθούν αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό που ήρθε στην πόλη τους. Πρέπει όμως να πούμε ότι οι χριστιανοί τότε στον Πάρη και στην Ιταλία και σε όλη τη Δύση ήταν ακόμη ορθόδοξοι. Ήταν ενωμένοι με την Ανατολική Εκκλησία. Δεν είχαν πέσει ακόμα στην αίρεση και στην κακοδοξία των μετέπειτα παπικών. Και τι έγινε? Στον Πάρη της Ιταλίας, όπου βρισκόταν τώρα το Άγιο Λείψανο του Αγίου Νικολάου, κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, που εορτάζεται η ανακομιδή του, γινόταν πανηγυρική Θεία Λειτουργία και συνέβαινε κάθε χρόνο θαυμαστό και υπερφυσικό γεγονός. Όταν ο ιερέας άρχισε τη Θεία Λειτουργία αυτή, τότε άρχιζε και το Άγιο Λείψανο να τρέχει μύρο από τις δύο πτέρνες των ποδών του και ήταν τόσο πολύ το μύρο, ώστε φαινόταν ότι τρέχουν δύο βρύσες. Γι' αυτό και έβαζαν μεγάλα αγγεία και κάδους για να το συλλέγουν και το έστελναν παντού για θεραπεία των ασθενούντων. Όταν όμως τελείωνε η Θεία Λειτουργία, σταματούσε και η ροή του μύρου. Γι' αυτό και οι ιερείς που τελούσαν τη Θεία Λειτουργία, την τελούσαν αργά-αργά, ώστε να συλλέγουν περισσότερο μύρο. Αλλά ακούστε και τι θαύμα έκανε ο Άγιος. Όταν η Δύση και τον Πάρη προσχώρησαν στην αίρεση του παπισμού, τότε σταμάτησε το μύρο να τρέχει. Τελούσε βέβαια και ο παπικός παπάς που δεν έχει ιεροσύνη, αφού οι παπικοί έχουν χάσει τη χάρη λόγω της αιρέσεως,
έκανε αυτή τη λεγόμενη λειτουργία τους, αλλά το μύρο από τον Άγιο δεν ανέβλησε. Όταν όμως καλούσαν Ορθόδοξο ιερέα για να τελέσει την Θεία Λειτουργία την Ορθόδοξη, τότε το Άγιο Λείψανο του Αγίου ανέβλησε μύρο όπως πρώτα. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή είναι η αληθινή πίστη, η Ορθόδοξη. Και αυτό έδειχνε ο Άγιος με το θαύμα αυτό που έκανε. Ενώ η πίστη των παπικών είναι ψεύτικη, είναι αιρετική, είναι πλάνη. Με αυτά λοιπόν τα δύο σημεία, ο Άγιος Νικόλαος αναδύθηκε ομολογητής της Ορθοδόξου πίστεως. Το δεύτερο όμως σημείο μετά το θάνατό του ήταν πιο δυνατό από το πρώτο, από το ράπισμα στον βλάσιμο Άριο. Ας βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί χριστιανοί, πώς οι Άγιοι μας και μετά το θάνατό τους κηρύττουν την πίστη που έζησαν και την αποδεικνύουν ως αληθινή, την Ορθόδοξη πίστη, και την αποδεικνύουν με θαυμαστά σημεία. Ας είμαστε και εμείς λοιπόν ευγνώμονες στον Άγιο Νικόλαο για όλα και κατ' εξοχή για αυτά τα σημεία και για τη στερέωση της Ορθόδοξου πίστεως, και ας τον παρακαλούμε να πρεσβεύει ώστε και εμείς να φυλάξουμε ακέραιη την πίστη μας και να αξιωθούμε και εμείς με τις πρεσβείες Του της Βασιλείας του Θεού. Αμήν.